Στέλιο μου, καλώς μας ήρθες. Είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας, ταξίδεψες για εμάς. Έτσι, λίγες ώρες αυτά. Θα διανυκτερεύσεις τελικά. Για όλη την Κύπρο θα διανυκτερεύσω. Και ελπίζω στο σπίτι να γυρίσω να είναι καλά τα πράγματα, να μην με χωρίσει η γυναίκα μου. Ναι, μου λέει θα πας μπαμπά, τελικά έμεινα. Είχες μια τεχνική δυσκολία. Έλα, Στέλια μου, έλα, κάθεσαι εδώ στην παρέα μας. Εδώ στον καναπέ μας. Και πάω κι εγώ από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Λέγαμε και προηγουμένως εδώ με τα παιδιά ότι είσαι ένα πρόσωπο το οποίο είχαμε συζητήσει κι εμείς τόσες πολλές φορές στην εκπομπή εδώ για σένα. Και ξέρεις, πολλές φορές βγάζεις συμπεράσματα, λες για έναν άνθρωπο από αυτό που βλέπεις, από αυτό που κρίνεις, χωρίς να ξέρεις την ουσία με ποιον άνθρωπο έχεις να κάνεις. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να σε μάθουμε καλύτερα. Με το μαλακό. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Θα ξεκινήσω πυροβολώντας. Πες μας, εσύ ήσουν πριν πας στο παιχνίδι, είχες ήδη μπει στα τηλεοπτικά δρόμενα. Ναι. Πώς έγινε αυτή η επαφή, ήταν κάτι που το ήθελες, ήταν κάτι που ήρθε τυχαία? Δούλευα σαν μοντέλο για κάποια χρόνια, γινόντουσαν κάποια casting για διαφημιστικά, μετά ήρθαν κάποια casting για τηλεοπτικά παραγωγές που ήδη ήταν στον αέρα. Έτσι έκανα την πρώτη μου εκπομπή στον Αντένα, το Wanted, με τις πλάκες, με τις φάρσες. Ήταν κάτι που μου τέριαζε, μου άρεσε. Και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Ποια ήταν η άποψή σου λοιπόν για την τηλεόραση πριν δεις και το άγριο πρόσωπό της? Δεν ξέρω αν το γνώρισες και προηγουμένως, αλλά από τα λεγόμενά σου, μετά που βγήκες από το Survivor, αντιλαμβάνομαι ότι είχες δει λίγο την αγριότητα του πράγματος. Η άποψή μου για την τηλεόραση. Εγώ προσωπικά, όσο άγχος έχω τώρα που είναι σαν να μπαίνω σε μια καινούργια παρέα που γνωριζόμαστε, έρχομαι στην Κύπρο και ένα διάστημα ερχόμουν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, ναι. Με ποια φόρμα, για δουλειές. Κάναμε κάποια πάρτις με τον Γιώργο τον Μανίκα, τον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου. Ναι. Ήτανε... Δούλευα νύχτα, ερχόμασταν, τα συνδυάζαμε όλα μαζί. Οπότε είχα γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, με φιλοξενούσαν, αισθανόμουν πολύ όμορφα όταν ερχόμουν, οπότε ένιωθα και όταν με πήρατε από την εκπομπή ότι τους το χρωστάω να έρθω, να τα πούμε. Χαίρομαι που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να μας πεις εσύ πώς εξελίχθηκαν και πώς εκλήχθηκαν τα τελευταία χρόνια της ζωής σου. Από τότε που μπήκες πολύ πιο ενεργά στις ζωές όλων και όλοι είχαν να πούν κάτι για το χανταμπάκι, μετά ξανά και πάμε πάλι από την αρχή. Τι να σου πω συγκεκριμένα, η δική μου ζωή πώς ήταν? Ναι, εσύ πώς έζησες τα τελευταία χρόνια, πώς ήταν τα τελευταία δύο χρόνια για σένα? Θέλω να σου πω μετά το Survivor λοιπόν. Ναι, και πριν πεις, γιατί φαντάζομαι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά πριν και μετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά ζήσαμε κάτι που δεν το περιμέναμε, μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Αυτό είναι η μεγάλη, ειδικά όταν υπάρχει ένα πετυχημένο τηλεοπτικό project, αυτόματα παίρνουν άλλες διαστάσεις τα πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο, εγώ ήμουν λίγο μετρημένος όταν βγήκα, γιατί δεν ήξερα κάθε άνθρωπος που θα μου μιλήσει. Το έχουν πει? Όχι, δεν μου το έχει πει. Αν μας έχουν προδώσει? Όχι, κανένα. Λίγο είδα τη σκαλέτα σου εκεί πέρα που την είδες ακουμπήσει. Την είδες, εντάξει. Μια χαρά. Η απόφαση για να μπεις μετά στο όνομα της πώς ήρθε? Η απόφαση. Γιατί πέρασες, είδες. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Η απόφαση έπρεπε να βγει μέσα σε μία μέρα. Έγινε η πρόταση από τον Αντένα. Το συζήτησα με τη γυναίκα μου. Πήρα τους γονείς μου. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς μου δεν ήθελαν καθόλου να μπω, γιατί εντάξει, πέρασαν και αυτοί μεγάλο άγχος. Είναι αλλιώς να το ζεις εσύ, αλλιώς να το ζουν οι γονείς σου για εσένα. Όμως πραγματικά πίστευα μέσα μου ότι πρέπει να μπω στο παιχνίδι. Πρέπει να μπω ίσως για να καταλάβουμε όλοι, ακόμα και εγώ, ποιος πραγματικά είναι ο Χανταμπάκης. Τι σε έκανε όμως να πιστεύεις ότι στο όνομα της θα έβλεπε ο κόσμος ποιος πραγματικά είναι ο Χανταμπάκης? Είχες με βάση το τι έζησες στο Survivor, είχες βάλει εσύ κάποιους περιορισμούς δικούς σου? Είναι μια λυσίδα πραγμάτων που ο καθένας μπορεί να κρατήσει όποιο θέλει. Οπότε δεν θα το απαντήσω αυτό. Θα σου πω όμως ότι μπήκα μέσα
το ίδιο ανοιχτός, να κριθώ, να ξαναγωνιστώ και στο τέλος να δούμε όλοι τι γίνεται τελικά με μένα και ναι. Τι θα βγει. Το δέχομαι, το σέβομαι αυτό, ότι κάποια πράγματα θες να τα κρατήσεις για σένα. Όχι, θέλω να σου πω ότι αν εγώ πω ότι μπήκα για να αλλάξω τον κόσμο, θα πρέπει... Είναι σαν να προσβάλλω τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό. Όταν εσύ έχεις σχηματίσει μια γνώμη για μένα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να με ξανατεστάρεις. Να με ξανατεστάρεις όπως γίνεται στην πραγματική ζωή. Έναν άνθρωπο που βάζουμε ή βγάζουμε από δίπλα μας, δεν το κάνουμε μέσα σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Περνάει καιρός. Στην τηλεόραση αυτό έγινε μέσα σε δύο μήνες για μένα. Όπως και για τα υπόλοιπα παιδιά. Και το αρνητικό και το θετικό. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον χρόνο. Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι. Ακόμα και τώρα που βγήκαμε καλά σχετικά έτσι, αποτελέσματα και που νίκησα και... Τα καλύτερα. Πάλι πιστεύω ότι ο κόσμος είναι εδώ, μας κοιτάει, μας παρακολουθεί και όλα αυτά. Πίστευες ότι θα κέρδιζες? Όχι, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα γιατί δεν μπήκα με αυτό το σκοπό. Υπήρχε, γιατί είναι ένα παιχνίδι, αλλά ήταν μια δουλειά πάλι για εμένα όταν μπήκα. Το είδες σαν δουλειά, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το σπίτι του, πάει στο εξωτερικό να δουλέψει λίγο? Ήταν όλο το πακέτο. Ήταν μια παρεξήγηση που είχε μείνει στη μέση και σαν άνθρωπος δεν μου αρέσει να αφήνω παρεξηγήσεις. Παρεξήγηση με ποιον? Παρεξήγηση με τον κόσμο. Γενικότερα. Με όλο αυτό. Στην εικόνα σου. Ναι. Ήταν ένα project που καλώς ή κακώς δεν θα μου άρεσε να το ρίξω από το πατάκι και να προχωρήσω στο επόμενο. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησα στο επόμενο project, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό. Γι' αυτό σε ρωτώ, τι είναι αυτό που σε έκανε να είσαι σίγουρος ότι στο Nomads ο κόσμος θα έβλεπε το χαρακτήρα σου? Δεν ήμουν σίγουρος. Αν ήμουν σίγουρος θα με έβλεπες μια φορά να γελάω. Από ό,τι είδα εγώ σε κάποια επεισόδια ήμουν μονίμως με το κεφάλι κάτω. Άρα οπότε... μπήκες και με την έννοια ότι και πάλι μπορεί να μην καταλάβαινε ο κόσμος το χαρακτήρα σου. Μπήκα και ενώ είχα στο μυαλό μου να κοιτάξω το παιχνίδι, να μην εμπιστεύομαι, να είμαι λίγο περισσότερο εαυτός μου, λίγο περισσότερο για τον εαυτό μου, συγγνώμη, για τον εαυτό μου, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και να φύγω. Κάτι μέτρωγε μέσα, με στεναχωρούσε πολύ το προηγούμενο που είχε γίνει με τον κόσμο και δεν μπορούσα αυτό να το προσπεράσω και να ζω την κάθε στιγμή όπως μπορούσαν να τη ζουν τα άλλα παιδιά. Ναι. Σε είχε επηρεάσει ψυχολογικά όταν βγήκες και είδες και τα σχόλια και το τι γινόταν και όλο αυτό? Κοίταξε να δεις. Για να μην σε επηρεάσει ψυχολογικά πρέπει να είσαι πολύ ο εαυτός σου, mm-hmm. να κοιτάς τα πράγματα όπως σε συμφέρει. Θα μπορούσα να πω ότι πήρα αναγνωρισιμότητα. Υπήρχαν πολλοί που μου λέγανε η αρνητική δημοσιότητα είναι το όνομά σου να γράφουν σωστά. Ναι, εγώ όπως είδες δεν έκανα κάτι πέρυσι. Ναι. Τηλεοπτικά δεν είχα τη διάθεση για δημιουργία. Περίμενα λίγο και μου βγήκε και σε καλό. Σαν ζευγάρι με την Όλγα, είχες πάει εσύ, μετά είχε πάει η Όλγα. Όταν σου είπε η Όλγα ότι σκεφτόταν και αυτή να πάει σε ένα παρόμοιο παιχνίδι. Η Όλγα δεν σκέφτηκε ποτέ να πάει, εγώ της είπα να πάει. Αλήθεια? Γιατί την παρότρινες να πάει? Γιατί η πραγματικότητα ήταν ότι πέρασα πάρα πολύ καλά στο Survivor. Ήταν, αν εξαιρέσεις την πείνα, ήμασταν, κάναμε βιοθεραπεία όλη μέρα, ήμασταν μια παρέα όπου όλα τα παιδιά δεν είχαμε στο μυαλό μας τα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα έξω που ζούμε, λογαριασμούς, η δουλειά πάει, δεν πάει καλά. Ήμασταν εκεί σαν να είναι μια εκδρομή. Υπήρχε η πείνα, υπήρχαν τα αγωνίσματα, αλλά είπα στη γυναίκα μου ότι μπορείς να πας όσο αντέξεις στα αγωνίσματα, αλλά θα δεις ότι υπάρχει και αυτός ο δρόμος, δηλαδή να το προσπεράσεις αυτό το πράγμα χωρίς να πονέσεις τόσο πολύ. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν εμπιστεύεται εύκολα, δεν μιλάει πολύ και ήμουν σίγουρος για εκείνη ότι θα τα πάει πολύ καλά. Με τα παιδιά πώς το περάσατε αυτό, που μία έλειπε ο ένας, μία περάσει με τα παιδιά, με έχουμε άλλος. Και δύο ακριβώς την ίδια σχέση με τα παιδιά μας. Στηρίζει ο ένας τον άλλον, πάντα όταν κοιτάμε να φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας, όταν δεν δουλεύει ο ένας, να δουλεύει ο άλλος, αλλιώς δεν τα βάζουμε μαζί.
Οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμα και η Μαλένα μου που ήταν μωρό όταν έφυγα, όταν έφυγε η Όλγα, συγγνώμη, και συγκεκριμένα τότε έκοψε το θυλασμό και την κράτησα που είχα και αυτό το άγχος, δεν έκλαψε ποτέ. Ποτέ, ούτε δευτερόλεπτο. Έχουμε την Όλγα μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Το είδες και αυτό στη σκαλέτα? Όχι, χαίρομαι. Όλγα μου, γεια σου, καλό απόγευμα. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι και εγώ, εδώ, τρέχω. Λείπει ο Στέλιος, τρέχεις εσύ. Με τα παιδιά, λείπει ο Στέλιος, τρέχω. Τώρα που θα δω τι να κάνω, εντάξει. Όλγα μου. Όπως άκουσα, μία ο ένας, μία ο άλλος. Έτσι. Θέλουμε να μας πεις λίγο για τον άντρα σου, ο οποίος... Μην πεις πολλά. Άστε να πει πολλά, άστε να πει... Τι νόμιζες, ότι θα πας στην Κύπρο και θα γλιτώσεις από μένα? Δεν σου λέω εγώ. Αυτά είναι. Όλγα μου, καταρχήν πώς... Πώς έγινε η γνωριμία σας? Να σε ευχηθώ με το καλό το παιδάκι σου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Και εσείς να χαίρεστε την οικογένειά σας. Πώς έγινε η γνωριμία σας? Διπλή συνέντευξη κάνεις. Είναι εντελώς τυχαία. Μέσα ενός γειτόνας του, ενός και φίλου. Ήμουν ελεύθερη εγώ, ελεύθερος εκείνος. Με είδε και ζαλίστηκε. Έπεσε κάτω, μου έστελνε καρδούλες και κάπως έτσι ξεκίνησε. Φαντάζομαι ότι μία είναι η εκδοχή για το πώς γνωριστήκατε. Δεν διαφέρει του ενός από του άλλου. Εννοείται πως διαφέρει, αλλά και δική μου θα πιστέψει. Έχει πράγματα με δύο ισχύων. Να είσαι σίγουρη. Όλγα, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά? Δεν απαντάγεστε. Νομίζω πως ναι. Στέλιο, θες να της επιβεβαιώσεις κάτι? Όχι, εγώ το ήξερα αυτό από την πρώτη στιγμή. Α, το ήξερες. Ο Στέλιος με ήθελε από παλιά. Πες τα όλα, μην τρέπεσαι. Ότι με έχεις ξαναδεί και με θυμώσεις. Ρε τι πάθα. Αλήθεια, Στέλιο μου, ε. Άρα την είχε κόψει το μάτι σου από πριν. Θα την κρατήσουμε κι άλλο. Θα την κρατήσουμε κι άλλο. Ας την Όλγα έτσι που μας λέει πιο πολλά. Δεν ζεστάθηκα στην αρχή, ζεσταίνομαι τώρα. Άρα, Όλγα μου, ξεκίνησε η σχέση σας και τι είναι αυτό που σε κέρδισε στο Στέλιο? Τι είναι αυτό που είδες και ερωτεύτηκες πιο πολύ? Αυτό που ερωτεύτηκα στο Στέλιο ήταν τόσο όμορφο. Όλγα μου, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κάπου σε χάνουμε λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτό είναι το κινητό. Λοιπόν, αυτό που με τρόμαξε στο Στέλιο ήταν ότι ήταν πολύ βραβιωμένο. Ενώ ήταν όμορφο, νέο και τα άσχετη. Μου είχε πολύ σκοπή, ήταν η οικογένεια, ο άνθρωπο που αφοσιώνεται και του φίλου του. Όλγα μου, λίγο κάπου χάνουμε τη γραμμή, κάπου σε ακούμε καλά, κάπου δεν σε ακούμε καλά. Να σε ξαναπάρουμε καλύτερα, μήπως έχουμε καλύτερη σύνδεση. Σε παίρνουμε ξανά, Όλγα μου, για να έχουμε καλύτερη σύνδεση, να το ακούσουμε όλο όσο έχει να μας πει, γιατί από την Όλγα θα μάθουμε πολλά, αντιλαμβάνομαι. Πιο πολλά, σίγουρα. Ήσουν τολμηρός στο πώς θα την προσέγγιζες την πρώτη φορά? Δεν υπάρχει σε αυτό μισή κίνηση. Εντάξει, άμα δεν τον γνωρίζεις τον άλλον και το συναντάς μία στιγμή, πρέπει να είσαι λίγο τολμηρός. Ή ρισκάρεις και κερδίζεις. Ή έφυγε το πουλάκι. Ή γεια σας. Ναι. Σπίτι σου και το σκέφτεσαι μετά. Η Όλγα είναι ο άνθρωπός σου, Στέλιο μου, που μαζί σε όλα θα της πεις τα πάντα. Θα είναι η πρώτη που θα ξέρει και την πρώτη και τελευταία σκέψη σου. Η Όλγα είναι ακριβώς αυτό που είπες. Γι' αυτό και είμαστε μαζί καλά και προχωράμε παίρνοντας μαζί τις αποφάσεις. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, όπως πρέπει να κάνουν όλα τα ζευγάρια, νομίζω. Πόσο καιρό είστε μαζί? Είμαστε 6,5 χρόνια. 6,5 χρόνια παντρεμένοι? Ναι. Πολύ ωραία. Όλγα μου! Με ακούτε καλύτερα τώρα? Σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, ωραία. Για πες από εκεί που μείναμε. Με κέρδισε στο Στέλιο. Ναι. Λοιπόν, μην τα παίρνεις πάνω σου τώρα που τα λέω αυτά. Μην τα πεις. Τι σου είπαμε να τα πεις? Σου είπα εγώ να τα πεις. Ήταν πολύ προσγειωμένος. Παρόλο που ήταν όμορφο, νέος και σχετικά, από την αρχή κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει οικογένεια, ένας
άνθρωπο που φροντίζει του φίλου του, την οικογένειά του και που θα φροντίζει και τα δικά μα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σπουδαία ασφάλεια. Τι σε εκνευρίζει στο Στέλιο? Είναι πολλά πράγματα. Τι εκνευρίζει ιδιαίτερα κάτι. Έλεγα θέματα, αν έλεγα ότι με εκνευρίζει κάτι. Εκτός και αν είναι κάθε φορά, Όλγα μου, κάτι διαφορετικό, ξέρεις, είναι... Ναι, δεν τα πούμε τώρα όλα, δεν πειράζει. Όλγα μου, εσύ, επειδή μιλήσαμε τώρα λίγο με το Στέλιο και για τα παιχνίδια και όλα αυτά, εσύ σαν σύζυγος, γιατί ξέρεις, όταν ένας δικός σου άνθρωπος νιώθεις ότι βάλεται από παντού, εσύ νομίζω το νιώθεις ακόμη πιο έντονα και από τον δικό σου άνθρωπο που μπορεί να βιώνει μια κατάσταση. Εσύ λοιπόν σαν οικογένειά του, σαν σύζυγός του, πώς το ζήσατε όλο αυτό? Εγώ, όπως είπα, από την αρχή κατάλαβα τι άνθρωπος είναι ο Στέλιος. Είμαι πολύ σίγουρη για τον άνθρωπό μου. Ποτέ δεν έχασε την πίστη μου σε εκείνο. Κάθε φορά, κάθε μέρα μου επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία πιστεύω. Και το περάσαμε όλες τις εμπειρίες που έχουμε περάσει. Το περάσαμε μαζί, με πολύ αγάπη. Είμαστε πολύ δεμένοι και νομίζω αυτό φαίνεται. Ναι, φαίνεται σίγουρα. Όντως. Το ότι είστε ένα δεμένο ζευγάρι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εύκολα κάποιος μπορεί να διακρίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Στέλνει μου, θες κάτι να πεις την Όλγα? Όχι, θα τα πούμε αύριο. Πρέπει να φύγω να πάω να πάρω το παιδί. Εντάξει, Όλγα μου, σε αφήνουμε να πας να κάνεις και εσύ τις δουλειές σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να περάσετε όμορφα. Να σε καλά. Και όλα τα καλά σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε σένα το ίδιο. Σε ευχαριστούμε. Όχι καλά, γεια, γεια. Γεια σου, Όλγα μου, γεια σου. Στέλιο μου, έχεις χτίσει φιλίες ή έχεις χαλάσει φιλίες με ανθρώπους της τηλεόρασης? Ανάλογα με το πώς... Γενικότερα δεν μου αρέσει να χαλάω φιλίες. Ακόμα και όταν οι άλλοι αισθάνομαι ότι παρασύρθηκαν ή έκαναν κάποιο λάθος απέναντί μου, προσπαθώ να το δω από τη ματιά τους, να βρω δικαιολογητικά για να το φτιάξουμε, πόσο μάλλον όταν κάνω εγώ κάποιο λάθος. Οπότε δύσκολα θα το χαλάσω με έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Φαντάζομαι όμως απογοήτευση από ανθρώπους της τηλεόρασης που ίσως να ήσουν και πιο κοντά θα έχεις νιώσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με πείραξαν κάποια πράγματα, αλλά είμαστε άνθρωποι, παρασυρώμαστε. Τουλάχιστον πιστεύω στο ότι μετά το καταλαβαίνουμε και στο χρόνο που σου είπα πριν, οπότε νομίζω ότι όλα θα φτιάξουν. Ναι. Όταν πλησίαζε πια το τέλος του Nomads και πλησίαζες όλο και πιο κοντά στο να είσαι ανάμεσα στους νικητές και στο τέλος ο νικητής, άρχισες να σκέφτεσαι τι θα κάνω αν πάρω αυτό το έπαθλο? Όχι, όχι, ποτέ δεν το σκέφτηκα το τι θα κάνω αν πάρω το έπαθλο, γιατί δεν ήταν ποτέ... Άρχισα να καταλαβαίνω πολύ και να συνειδητοποιώ ότι δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Έτσι λοιπόν δεν επέτρεψα στον εαυτό μου, δεν επέτρεψα ποτέ ότι θα κερδίσω. Ακόμα και στον τελικό όταν πήγα και είδα ότι υπάρχουν δύο κύπελα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θα πάρω ένα κύπελο να γυρίσω στο γιο μου που μου ζήτησε. Το μικρό, το δεύτερο. Δεν σκέφτηκα ποτέ το πρώτο. Ακόμα και στον τελικό που ήμασταν 50-50. Αυτό, δεν σκέφτηκα. Ότι και να γίνει θα το πάω στο σπίτι. Δεν σκέφτηκα για τα χρήματα, δεν σκέφτηκα ποτέ τι μπορεί να γίνει αν κερδίσω. Το έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα παιχνίδι. Και γι' αυτό και δεν βρίσκω το λόγο να μιλάμε πολλές φορές γι' αυτό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω και για τα παιδιά σου μετά, αλλά αμέσως μετά τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, πάλι. Κώστα μου, καλησπέρα. Γεια σου, Φιλιά, τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά και εγώ εδώ. Λοιπόν, Κώστα... Το προσέχετε φίλο μου το Στέλιο? Ο ίδιος θα σου πει αν τον προσέχουμε. Και εσύ θα ξέρεις λογικά, μας ήρθες και εσύ κάποια στιγμή, οπότε... Κώστα μου, πες μας για τη σχέση σου με το Στέλιο. Με το Στέλιο θα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και αυτό είναι το κακό του, παρά είναι καλός προσώρες και στο τέλος την πατάει. Στο τέλος την πατάει, ναι, γενικά στη ζωή, άμα είμαστε πολύ καλοί,
μας γυρνάει θεωρητικά κάποιες φορές boomerang, αλλά κάποια στιγμή μας έρχεται μετά από καιρό. Ο Στέλιος δεν έκανε ποτέ κάτι κακό σε κανέναν, οπότε δεν νομίζω. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Κώστα, άλλαξε η σχέση σας στην πορεία? Κοίταξε, εγώ δεν είχα κάτι με το Στέλιο. Δεν είχε γίνει κάτι, ούτε είχαμε τσακωθεί ούτε τίποτα. Απλά το γνώρισα καλύτερα, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι επιβίωση δεν ήμασταν στην ίδια ομάδα, δεν την υπάρξαν μαζί, είμαστε μόνο αντίπαλοι. Ενώ σε αυτό ήμασταν παίκτες, υπήρχε αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον και αυτό φαίνεται. Αλλά και μετά το παιχνίδι, ότι έχουμε άριστο. Εσύ έρχεται στο μαγαζί μου, πηγαίνω στο μαγαζί του να με κάνει κατάμαυρο, εκεί στο σολάρι. Ναι, θα μας τα πει. Γι' αυτό σε ρωτάω αν άλλαξε η σχέση σας, γιατί μπορεί να μην είχατε επαφή την πρώτη φορά που ήσασταν μαζί στο ίδιο παιχνίδι, αλλά μπορεί να σου είχε δημιουργηθεί μια εικόνα για το Στέλιο. Και να είχες... κοίταξε να δεις. Επειδή εμείς ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, τα βλέπαμε λίγο αλλιώς από ότι ήταν έξω. Για κάποια πράγματα ξαφνιαστήκαμε πολύ. Οπότε δεν είχε. Εγώ ξαφνιάστηκα για ορισμένες συμπεριφορές, άλλοι μέσα, άλλοι έξω. Με το Στέλιο δεν, όπως είπα, δεν είχαμε κάποια επαφή καλή. Μια χαρά ήταν σαν αντίπαλος, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μιλάγαμε και τα πάντα. Τώρα που συνευρεθήκαμε μαζί, είδα πως μπορώ να είμαι φίλος με αυτόν τον άνθρωπο. Πες μας ένα μειονέκτημά του και ένα πλεονέκτημά του. Σου είπα, το μειονέκτημα ότι είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό είναι το μειονέκτημά του, οπότε πρέπει να το διορθώσει. Τον άκουσα που γέλασε κιόλα. και τίποτα. Στέλιος είναι ένας άνθρωπος που όταν τον έχεις ανάγκη θα είναι δίπλα σου. Τα παιδιά που θα χαρεί με τη χαρά σου που σπανίζουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να τον προσέχετε. Τον προσέχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Κώστα μου. Τώρα έχεις κάνει και καινούργια επιχειρηματικά βήματα. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα και για τα λόγια του, γιατί εντάξει, δημόσια είναι δύσκολο να εκφράζεσαι και να παίρνεις θέση για έναν άνθρωπο, γιατί μπορεί να μην ταιριάζει η άποψή σου με πολλούς άλλους και συνήθως κατηγορείσαι και εσύ γι' αυτό, είτε γιατί λες κάτι καλό, είτε γιατί μπορεί να πεις κάτι κακό. Οπότε τον ευχαριστώ, δεν έχει λόγο να το κάνει και ξανά τον ευχαριστώ. Και τι να πω, τι με ρώτησες για τα επιχειρηματικά. Για τα καινούργια σου επιχειρηματικά βήματα. Ναι, έκανα μια επιχείρηση σολάριου μαζί με τον αδερφό μου. Πολύ ωραία. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και τώρα έχω δεύτερη εβδομάδα που ανοίξαμε. Μπράβο, Άντι, καλές δουλειές. Καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Πες μας λίγο για τα παιδιά σας, γιατί λίγο πολύ έχουμε γνωρίσει τα παιδιά. Τα παιδιά μας, να σου πω όπως ξέρεις κι εσύ, είναι για τους γονείς η ζωή τους. Εμένα είναι η ζωή μου. Είναι τα αγγελάκια μου, είναι η δύναμή μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα για μένα, σκέφτομαι μόνο για τα παιδιά μου. Τι να πω, ακόμα... Είναι τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέω τα πάντα, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τα παιδιά μου ούτε στιγμή. Όταν έλειπες, πόσο δύσκολο ήταν αυτό πολύ, το κομμάτι? Το πιο δύσκολο, τίποτα άλλο δεν με ενοχλούσε. Και για την Όλγα σίγουρα φυσικά, θα ήταν φυσικά. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Φυσικά. Στέλιο μου, το βήμα αυτό που επανέρχομαι έτσι για λίγο στο παιχνίδι και θέλω να σε πάω σε άλλα. Το βήμα αυτό με τα παιχνίδια και εσύ δύο φορές και η Όλγα, το είδατε σαν μια δουλειά, ότι τύπου φεύγω στο εξωτερικό όπως φεύγει πάρα πολλοί κόσμος? Όχι, δεν το είδαμε σαν δουλειά. Είναι ένα κομμάτι και αυτό, η πληρωμή, γιατί όπως γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχει, για να το γνωρίζει να το πούμε, ότι όλοι, είτε από τους διάσημους, είτε από τους μαχητές, όλοι υπήρχε μια αμοιβή. Όταν μπήκα εγώ στο Survivor, έγινε μια συμφωνία χρηματική. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν στις ειδικές δυνάμεις σαν φαντάρος στον ελληνικό στρατό. Μου αρέσουν πολύ τα αγωνίσματα, υπήρξα και αθλητής, οπότε ήταν κάτι που μου άρεσε. Μετά η Όλγα, όταν της είπα να μπει, γιατί εγώ της είπα να μπει, της είπα ότι ήταν κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ ωραίο που, εμπειρία όπως, ζωής. Που όπως είδαμε υπήρχαν και παιδιά που δεν ήταν πάρα πολύ δυνατοί αγωνιστικά και κάτσαν ακόμη και περισσότερο από εμένα, γιατί είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Θεώρησα λοιπόν ότι η Όλγα με την εικόνα της και το λόγο της και τη συμπεριφορά της
θα μπορούσε να κάτσει περισσότερο από εμένα, αφού. Ναι. Το είδαμε σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Εγώ έφυγα ενώ ήμουνα αρκετά καλός αγωνιστικά. Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο της είπα: πήγαινε, θα μη σκέφτεσαι τίποτα πίσω, κάνε ένα διάλειμμα και από τα παιδάκια μας και απ' όλα πήγαινε να χαλαρώσεις. Κάπως έτσι εγώ το είχα στο μυαλό μου. Και όσο κάτσεις, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Σαν διάλειμμα. Σαν διάλειμμα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ όμορφα. Είναι ένα μέρος μαγικό. Δεν σου τυχαίνει συχνά να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Έχω πίσω υποστηρικτή σε όλα. Αυτό. Είσαι πάντως από τους συζύγους και από τους μπαμπάδες που είσαι εκεί ενεργός, δηλαδή μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν είσαι τύπου εγώ έχω τις υποχρεώσεις μου και η γυναίκα μου αναλαμβάνει τα πάντα. Είστε μαζί, όπως μας είπες, σε αυτό το κομμάτι. Όχι, είμαστε μαζί. Φυσικά πάντα δεν αφήνει κανένας τη δουλειά για να. Δεν είμαστε στο σπίτι κλεισμένοι, δεν δουλεύουμε και απλά μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Καταλαβαίνω όλους τους γονείς, ακόμα και αυτούς που ταξιδεύουν και βλέπουν τα παιδιά τους κάθε 6 μήνες. Ίσως μου το επιτρέπει και η δουλειά μου αυτό να είναι κοντά στο σπίτι μου και το σολάριο μου και όταν ήμουν στο κανάλι ήταν πολύ κοντά. Γενικότερα όμως με ευχαριστεί από το να κερδίσω χρόνο πηγαίνοντας με φίλους σε καφετέρες ή σε νυχτερινά μαγαζιά. Με ευχαριστεί να κάτσω στο σπίτι, να δω μια παιδική ταινία με τα παιδιά μου, να πάμε γυμναστήριο μαζί, παίρνω το μεγάλο μου το γιο που είναι 5 και κάνουμε έτσι ασκήσεις. Αυτό με ευχαριστεί πιο πολύ από το να κάνω κάτι μόνος μου. Και να είσαι μακριά από το σπίτι. Και να είμαι μακριά από τα παιδιά μου. Θέλω να σε ρωτήσω επίσης για το πώς βλέπεις τα τηλεοπτικά. Πια, γιατί λέω ότι έχεις και άλλη εμπειρία. Ναι. Δεν τα πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αν πέσει στην αντίληψή μου, είτε γιατί το βλέπει η γυναίκα μου, είτε γιατί είμαι σε μια καφετέρια και παίζει Survivor, θα το δω. Παρακολουθώ μόνο τα αγωνίσματα. Δηλαδή, όταν θα δω το κομμάτι της παρέας τους, είναι η δική τους παρέα, ναι. Δεν είμαι εκεί. Οι κάμερες είναι πολύ συγκεκριμένες ώρες. Δεν μπορώ να ξέρω ποια είναι η αλήθεια, είναι κάτι αλλά που έχω ζήσει. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να μπω μέσα στο κομμάτι το δικό τους. Είναι δικό τους κομμάτι και μόνο. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ταυτίζεται, όλα ξεκινάνε αγωνιστικά και καταλήγουν μετά και στις συμπεριφορές και το δέχομαι. Σε ρωτούσα για τα τηλεοπτικά ευρύτερα, για το γεγονός ότι ακούμε γενικότερα ότι έχεις προτάσεις, ότι συζητάς για εκπομπές και όλα αυτά, αλλά αυτά θα μας τα πεις αμέσως μετά από τον αγαπημένο Σάβα Πούμπουρα, ο οποίος είναι μαζί μας παρόλο που λείπει ταξίδι, ο Σάβας μας βρήκε το χρόνο έτσι και είναι μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά για λίγο. Σάβα μου, καλησπέρα. Γεια χαρά, γεια σου Χριστιανά, γεια σου Στέλιο, γεια σας παιδιά. Γεια σου Σάβα μου. Μου έλεγε εκεί για επιβίωση, τμίδια, πεζάκος, τάζει σε όλα τα φουλ. Γεια σου Σάβα μου. Γεια σου Λαγκό. Σάβα μου, πες μας λίγο για το Στέλιο, εσύ πώς τον έχεις ζήσει. Τον Στέλιο τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, πριν καν ασχοληθούμε με τηλεοράσεις, οι δύο και πιο παλιά κι εγώ. Δεν κάναμε ποτέ κολλητή παρέα, αλλά υπήρχε ένα δέσιμο από παλιά. Όταν έμαθα ότι θα μπει στο Nomad, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα και εγώ ότι είναι μια ευκαιρία να γυρίσει όλο εκείνο το θέμα που είχε γίνει, θεωρώ, άδικα εναντίον του, όλη η ιστορία που είχε γυρίσει εναντίον του. Και ξέρω ακριβώς πως το δύσκολα πέρασε ο Στέλιος, τον είδα μέσα, κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος και από ό,τι έδειξε η ιστορία, όχι μόνο το κατάφερε, το έκανε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό, πως είδε, συγκινήθηκα στο τέλος κι εγώ. Ναι. Ήταν έτσι, έχουμε δει όλοι το στιγμιότυπο που ήταν και για σένα μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί είσαι και εσύ ένα πολύ καλό παιδί, από τα καλύτερα παιδιά αυτού του χώρου και νομίζω ότι ίσως εκείνη την ώρα ταυτίστηκες με αυτό που συνέβαινε εκεί. Πολύ, πάρα πολύ. Τώρα όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πονέσει πάρα πολύ και αυτός και η οικογένειά του, ξέρεις, δεν πήρα κανενός το μέρος. Όποιος και να κέρδιζε για μένα, ξέρεις, ήταν το ίδιο, αγαπούσε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το ότι ο Στέλιος έκανε αυτή την ανατροπή και μαζί του ήρθε και όλο αυτό να γυρίσει την εικόνα του και να χαρεί τόσο πολύ και η οικογένειά του, ήταν για μένα, δεν μπόρεσε να κρατηθώ. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι έκοφτα και αρκετό κλάμα στο μοντάζ εγώ ίδιος. Δεν είμαι σημαντικά.
Πραγματικά. Ξέρει. Μπροστά ήταν. Ναι. Εντάξει, συγκινείται και ο Στέλιος τώρα που σε ακούει, πρέπει να σου πω. Είναι και με αυτό. Στελάκο μου, μην. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, τώρα είμαστε καλά. Περάσαν, ναι, απλά ξέρεις, είναι ωραίο να... Είναι αμοιβές ο σεβασμός βασικά στο Σάβα και δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι από πριν. Ναι. Είναι ένα από τα καλά παιδιά. Πολύ. Που δούλευε και αυτός βράδυ όπως δούλευα και εγώ και όλα τα βήματά του τα έχτισε κουτάκι-κουτάκι, τουβλάκι-τουβλάκι, με λάθη, χωρίς λάθη, δηλαδή δεν του χαρίστηκε τίποτα, ναι, και του Σάβα. Ναι. Με πολλή κριτική, αλλά τι να κάνουμε, δεν... Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτός ο χώρος. Σάβα μου, ταξιδάκι σήμερα, ε! Ναι, σας μιλάω από Βελιγράδι. Έχω έρθει με την Αρετή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να σου τα φιλιά στην Αρετή. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, Αρετή, έχεις από Κύπρο. Φιλιά, να σου ζήσει, Σάβα μου, να σου ζήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις γυρίσω θα έρθω Κύπρο, θα κατεβώ σε καμιά δεκαριά μέρες Κύπρο κάτω να σας δω. Σε περιμένουμε. Να κάτσω και εκεί όσο μπορώ περισσότερο. Εντάξει, φιλιά, βέβαια, πολλά. Γεια σου, να είσαι καλά, Σάβα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και ο Σάβας λοιπόν, έτσι, από τα πολύ καλά παιδιά και όπως είπες και εσύ, έχει ακούσει και ο Σάβας πολύ κριτική. Ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ. Όχι, ότι, το ξέρω, Στέλιο μου, το ξέρω. Όταν δουλεύεις στην τηλεόραση δεν μπορείς να κρατάς μόνο αυτούς που θα πούν ένα καλό λόγο. Πρέπει να τα βάζουμε όλα κάτω. Και ακούς και πολλά που δεν θα απαντήσεις. Στα 200 που θα ακούσεις θα απαντήσεις σε μισό, γιατί δεν μπορείς να απαντάς και συνέχεια. Μπορείς να απαντήσεις όταν... Η κριτική γίνεται με όμορφο τρόπο. Έχουμε μεν δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί κανένας να ξεπεράσει το όριο της δημοκρατίας και, ναι, του λόγου. Οπότε όταν βλέπεις ότι το προσπερνάει κάποιος... Ναι, γιατί εσύ απάντησες σε όλα. Όχι. Όχι, αλλά θα μπορούσα, αν ερχόταν ένας σας μπροστά μου, να συζητήσω το οτιδήποτε τον απασχολεί. Ναι. Αλλά δεν γίνεται αυτό, οπότε... Και δεν μπορείς να βγαίνεις και δημόσια κάθε μέρα και να λες «Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι αυτό, όχι, μα δεν είναι έτσι το άλλο». Μία φορά στην αρχή, έγινε... μία φορά και μία τώρα, ναι, στην, ναι, Κύπρο, ναι, και τελείωσε. Και τελείωσε το θέμα. Σε ρώτησα λοιπόν για τα τηλεοπτικά δρόμενα προηγουμένως, Στέλιο μου, γιατί ακούγαμε κατά καιρούς ότι είχες συζητήσεις με Αντένα για εκπομπή, είχες, δεν είχες, θα σε δούμε κάπου τηλεοπτικά. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι νιώθω πάρα πολύ δυνατός αυτό το διάστημα. Έχω βρει πάλι το δημιουργικό μου κομμάτι. Έχω πάρα πολύ όρεξη. Δουλεύω δύο project δικά μου. Στείνω την ιδέα, στο μυαλό μου τα επεισόδια, τα γυρίσματα. Α, τα αφήνω στην άκρη. Επεισόδια, γυρίσματα. Άρα επεισόδια είναι... στο μυαλό μου, επεισόδια, ναι, στο χαρτί και περιμένουν. Ναι. Όπως έκανα πάντα. Ακόμα και όταν έκανα τη δική μου εκπομπή, ήταν κάτι που το είχα ετοιμάσει από πολύ καιρό πριν μπω στο Survivor. Ναι. Έτσι κάνω πάντα. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει και κάποιες προτάσεις κατά καιρούς. Τις έχω στο μυαλό μου. Τώρα δεν ισχύει κάτι για τώρα, γιατί είμαστε στα μισά της σεζόν. Ούτως ή άλλως τώρα πια η σεζόν οδεύει σιγά σιγά προς το να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Αυτά. Οπότε πάμε για τα επόμενα. Πάμε για τα επόμενα. Θα ξαναπήγαινες σε παιχνίδι. Τώρα με ρωτάς κάτι το οποίο... Μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχεις αποκλείσει εσύ στο μυαλό σου. Τι να σου πω. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ χορτάτος από αυτό. Ναι. Έχω ζήσει, θεωρώ, τα πάντα. Την ήττα, την νίκη. Σε όλο του το μεγαλείο όμως. Και το ένα και το άλλο. Σε όλο το μεγαλείο. Οπότε μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι αν θα ξαναπήγαινα θα ήταν καθαρά στο κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Και μόνο. Αν δηλαδή ήταν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ το σπίτι μου και τα παιδάκια μου, θα πήγαινε. Ναι. Ναι, χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Νομίζω όμως σαν εμπειρία δεν έχει να μου προσφέρει κάτι και ούτε κιόλας το αναζητώ. Πολύ ωραία. Το πρόγραμμά σου, η καθημερινότητα σου τώρα πώς είναι, Στέλιο μου, στην Αθήνα? Θα σηκωθώ το πρωί στις 7, θα ντύσω και θα ταΐσω το γιο μου, θα τον πάω στο σχολείο και μετά θα πάω στο μαγαζί μου. Έτσι, και η μέρα συνεχίζεται. Πολύ οικογενειακά, ναι. Πολύ ωραία. Εγώ σου εύχομαι κάθε ευτυχία. Κι εγώ. Να είσαι καλά. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ανθρώπους έτσι που στο τέλος, μέσα από οτιδήποτε και αν συνέβη, ξέρεις, βγαίνει η αλήθεια του κάθε ανθρώπου και φαίνεται. Και
Περνούν τα ζόρια και μένουν πίσω. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Χάρηκα πολύ. Να ξέρεις ότι ήθελαν και άλλοι άνθρωποι να μας μιλήσουν για σένα σήμερα, αλλά δεν τα καταφέραμε έτσι. Ήταν διαφορετικές οι ώρες μας και όλα αυτά, γιατί μιλήσαμε και με άλλους ανθρώπους για σένα. Και όλοι έχουν πάρα πολύ καλή εικόνα. Και εγώ θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ όλους και τα παιδιά που δεν είναι τώρα εδώ στο καναπέ. Εσένα με το καλό, την Κύπρο όλοι. Και θα τα ξαναπούμε. Βέβαια.